Ανάμεσα στο ανεπαρκέ ταμείο ανεργία και την Πίνα βρίσκονται οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, αφού η διάταξη που του έδινε την ευκαιρία να εργαστούν με ημερήσιε συμβάσει δεν εφαρμόζεται. Διαπιστώνουμε ότι όχι μόνο ε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά οποιοδήποτε εργαζόμενο δουλέψει με συμβάσει μία ημέρα, μόλι ε, το σύστημα τη ΔΕΠΑ δει την πρόσληψη στο εργάνι, αυτόματα κόβει το ταμείο Ανεργίας, το θέτησε αναστολή με αποτέλεσμα ο εκάστοτε εργαζόμενος να χρειάζεται να ξανακάνει το Ταμείο Ανεργία στην αίτησή του από την αρχή. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε, κανένα τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε δεν έχει ευνοηθεί από αυτό το μέτρο. Αντίθετα, όσοι το επιχείρησαν έφαγαν τα μούτρα του. Του κόπηκε το Ταμείο και περίμεναν, ξαναλέω, αρκετό καιρό ούτω ώστε να ξαναπληρωθούν. Η εν λόγω διάταξη που ανακοινώθηκε πέρσι το Δεκέμβριο θεωρητικά επιτρέπει στου λαμβάνοντε Ταμείου Ανεργία να εργαστούν μέχρι 12 ημέρε το μήνα με συμβάσει τη μία ημέρα, χωρί να ανασταλεί το επιδομά του. Στην πράξη όμω, σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου, όποιο το επιχειρεί με την κυβέρνηση να κοφεύει. Επικοινωνήσαμε με το τοπικό ΑΕΔ, ο οποίο μα επιβεβαίωσε ότι πράγματι έτσι είναι, ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ότι έχει στείλει ε, έγγραφα προ τη διοίκηση. Να, το, να, απαντήσουν τι γίνεται, πώς γίνεται και γιατί δεν ισχύει, μήπως γίνεται κάτι λάθος από το τοπικό. Αλλά δυστυχώς, ακόμα και τώρα που μιλάμε, το, η κεντρική διοίκηση δεν έχει απαντήσει ακόμα. Τη στιγμή που χιλιάδες εργαζόμενοι στη βαριά βιομηχανία της χώρας γονατίζουν αδυνατώντας να τα βγάλουν πέρα, βλέπουν να χάνεται μπροστά στα μάτια τους η μοναδική ανάσα που τους δόθηκε. Όλοι αυτοί λοιπόν εμείς που δουλεύουμε στον τουρισμό, το είδαμε αυτό σαν ένα μέτρο ανακούφισης, σαν μια βοήθεια η οποία τελικά δεν ισχύει. Και συνεχίζουμε να είμαστε εκεί που ήμασταν και πέρυσι τέτοια εποχή. Περιμένουμε από το Υπουργείο αυτές τις μέρες που μιλάμε μήπως και δώσει λύση. Περιμένουμε από το Υπουργείο επιτέλους μετά από τέσσερα χρόνια να δώσει μία λύση όσον αφορά το Ταμείο Ανεργίας. Όλοι οι Υπουργοί που περάσαν μας λένε ότι θα ανεβάσουν το Ταμείο, ότι θα το κάνουν αναλογικό. Ακούσαμε ότι θα δουλεύει με ΣΔΙΤ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμω, και μετά τη δεύτερη προχθέ που όλοι περιμέναμε ότι θα κάνει τι εξαγγελίε ο Πρωθυπουργό, δυστυχώ μία τρύπα ακόμα στο νερό.